Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 14 του μήνα. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα, καθώς φαίνεται ότι ξεκινάει μια εβδομάδα με πάρα πολλές εκκρεμότητες από τις περασμένες ημέρες. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Γιάννη Γιάντσκι, ο οποίος είναι δικηγόρος, θα μας πει και τις εξελίξεις του Παρασκευού Σαββατοκύριακου. Αλλά βλέπετε δίπλα του και τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Τονγκώτα, καθώς κατάγεται από το Δήμο Συνδικής, επομένως ξέρει και πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Καλώς ήρθατε. Και οι δύο. Πολύ ωραία. Κανονικά έπρεπε να κάνετε. Κανονικά έπρεπε να κάνετε την κουβέντα μαζί σας, να ξέρετε. Καθώς ο Δημήτρης είναι άριστος γνώστης του θέματος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γιάντσιο, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με το Δημοτικό Συμβούλιο Συνδικής. Ποιοι ορκίστηκαν, πώς ορκίστηκαν, γιατί ορκίστηκαν, αν υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες είναι άκυρες. Τέλος πάντων, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Δηλαδή, όλα τα χρόνια τα οποία ασχολούμαι, ποτέ δεν είδα μια άκυρη ορκομοσία. Μα δεν πήγε στην ορκομοσία κάποιος. Ωραία. Πάρτε το λόγο και πείτε μας το θέμα από την αρχή. Λοιπόν, όταν ορκίστηκαν όλοι, δεν πήγε ένας από τις μειοψηφία. Δημοτικό Σύμβουλο της Μειοψηφίας. Την Ελλάσσονος αντιπολίτευσε. Δεν μπορούσε για λόγους αρωτέρας βίας οτιδήποτε. Και δίνεται δυνατότητα βάσει της νομοθεσίας να ορκίσετε μια άλλη μέρα. Πολύ ωραία. Θα μπορούσε αυτό να γίνει. Το ζήτημα είναι ότι στο γραφείο του Δημάρχου, μια ημερομηνία, αν δεν κάνω πρώτο μηνός, αν δεν κάνω λάθος, πήγε και ορκίστηκε εκεί. Όμως όταν πέσαν τα χαρτιά για να υπογράψουν για τα τηλέφωνα, για τα email κτλ. Υπέγραψε, έβαλε υπογραφή ότι ήταν στην πρώτη ορκομοσία. Όχι, κύριε Γιάννη, αυτό δεν γίνεται. Κύριε Γιάννη, από τον ισχυρισμό, ποιος το λέει. Τι καταγγέλνουμε, ότι τους φώναξαν να υπογράψουν για τα mail τους και τα τηλέφωνα με τα οποία θα μπορούν να επικοινωνούν, αλλά εκ παραδρομής, από λάθος, δεν ξέρω εγώ τι, υπέγραψε ότι ήταν και στην πρώτη ορκομοσία. Και άμα ήταν στην πρώτη, γιατί έκανε δεύτερη. Αυτός είναι ο ισχυρισμός της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Εγώ δεν σας αναφέρω, θα δούμε όμως τα νομικά προβλήματα που προκύπτουν. Έτσι, ότι τελικά έγινε, ας το πούμε, ότι δεν ήξερε, ήταν πρώτη φορά που ασχολούνται με αυτά και έβαλε μετά. Μα το ερώτημα ήταν, υπάρχει πρωτόκολλο. Έγινε πρωτόκολλο. Δημήτρη, έγινε πρωτόκολλο. Κοιτάτε, το ρεπορτάζ τι γίνεται. Είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Γιάντσιος. Υπήρχε, και εγώ θα πω τα ονόματα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Εγώ θα μιλήσω με ονόματα. Γιατί έχουμε και ηχητική. Έχουμε και ρεπορτάζ ηχητικό που απαντήσανε οι κύριοι, ο καταγγέλων, δηλαδή ο κ. Ζήσης Λούγκος, ο οποίος είναι επικεφαλής της παράταξης. Να βλέπω και τα χαρτιά μου λίγο, με συγχωρείτε. Δημοτική συνεργασία απόλυτων, είναι επικεφαλής. Και απαντά και ο κύριος Ιωσήφ Παναγιώτης, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της άλλης παράταξης, του κύριου Δημόπουλου, που είναι δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του κύριου Παναγιώτη, ο κύριος Δημόπουλος. Ο κύριος Δημόπουλος είναι αυτός ο οποίος δεν ορκίστηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες του κύριου Λούγκου, την ημέρα της ορκομοσίας. Δηλαδή, η ημερομηνία ήταν 30 Αυγούστου. Έτσι. Είναι παραμονή της Αγίας Ζώνης. Επομένως, θέτουν το ζήτημα γιατί δεν παρέστη στην ορκομοσία ο κύριος Δημόπουλος. Για προσωπικούς λόγους θα πούμε εμείς. Και πώς υπάρχει, ισχυρίζονται, υπογραφή στο πρωτόκολλο. Τι ισχυρίζονται, δεν έχουμε τα χαρτιά να δούμε αν όντως έχει. Υπάρχει υπογραφή. Αφού είναι στην ορκομοσία. Το πρώτο πρωτόκολλο. Το οποίο όμως μπήκε, η πλευρά αυτή λέει του κύριου Παναγιώτη, ότι μπήκε, αν θέλετε, από λάθος. Δεν γνώριζε και έδωνε ας πούμε, τα email και τα λοιπά και υπήρχε εκεί το κουτάκι που έβαλε και έβαλε υπογραφή. Τώρα αυτό, ακόμα και έτσι να είναι, αυτό ελέγχεται από τη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή το έκανε αποδεκτό. Καλά, δεν υπάρχει κάποιος υπάλληλος εκεί για να πει, ελάτε εδώ κύριε Γιάννη, εσείς απουσιάζετε, δεν θα βάλετε υπογραφή, θα σημειώσετε μόνο τα τηλέφωνά σας. Κυρία Μωραήτη, εσείς θα υπογράψετε γιατί ήσασταν στην ορκομοσία. Τώρα τι κοροϊδευόμαστε, τι είμαστε παιδάκια. Ο Δήμος, ποια είναι η θέση, το αποδέχτηκε αυτό. Τι να αποδεχτεί, το ότι γιατί αν το αποδέχεται. Αυτό είναι μια ψευδή δήλωση, έτσι. Δεν είναι απλό. Είναι βαρύ το αδίκημα. Κύριε Γιάννη, και πώς θα το αποδεχτεί η Δημοτική Αρχή, αφού λέμε ότι έγινε και δεύτερη ορκομοσία. Αυτό λέω. Θέλω να πω στο ότι. Στο γραφείο του Δημάρχου. Στο γραφείο του Δημάρχου έγινε. Αυτό. Οπότε, κατά πάσα, αμέσως θα πρέπει να μας πούνε αν το χρονικό διάστημα αυτό έχει επικρατήσει αποφάσεις. Δημήτρη, από την πρώτη ορκομοσία έως και τη δεύτερη του συγκεκριμένου λοιπόν, Δημοτικού. Παρασκευή 30 Αυγούστου ήταν η πρώτη ορκομοσία. Ωραία. Σάββατο 31 τίποτα δεν υπήρχε. Κυριακή ήταν το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπράβο.
Εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Δημόπουλος ήταν. Επειδή είχα περάσει κι εγώ, τον είδα. Ο κύριος Παναγιωτίδης ισχυρίζεται και λέει ότι ο κύριος Δημόπουλος ορκίστηκε πριν ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα δεν έχουμε θέμα ακυρότητας κάποιων αποφάσεων. Έτσι λέει ο κύριος Παναγιωτίδης. Έτσι λέει ο κύριος. Ο κύριος Λούγκος τι καταγγέλει όμως. Περιμένετε κύριε Γιάννη, γιατί έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Ο κύριος Λούγκος καταγγέλει αυτό το ότι μπήκε υπογραφή την ημέρα της. Η υπογραφή λοιπόν είναι το θέμα και όχι η ακύρωση κάποιων αποφάσεων. Η υπογραφή που μπήκε στο πρώτο έγγραφο που ήταν η ορκομοσία είναι, όχι είναι λάθος, παράνομη, καταχρηστική και πρέπει εδώ να αποδοθούν ευθύνες πώς και τι και γιατί. Ναι. Συνέβη σε αυτό. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να εμφανίζεται, δηλαδή, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Στη δεύτερη ορκομοσία υπήρχε και η πρώτη ορκομοσία ήταν μαζί αυτά τα χαρτιά. Όχι, γιατί γίνονται δύο διαφορετικά εκεί πρωτόκολλα. Αυτό το ξέρω. Είναι δύο διαφορετικά πρωτόκολλα. Αυτό είναι γνωστό. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Τι συνέβη δηλαδή όταν και έγινε, και αφού μπήκε υπογραφή, δεν το είδε κανένας. Δεν είπε, παιδιά, είναι λάθος να το ζήσουμε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν πειράζει, αφού είναι εδώ, υπογράφει, τελειώσαμε, μας βολεύει. Δημήτρη, δεν το είδε κανένας. Τώρα ρωτάω τον Δημήτρη, γιατί ξέρετε, ξέρω, γιατί είναι άριστος γνώστης. Δημήτρη, δεν το είδε κανένας. Τι λένε οι πληροφορίες σου. Προφανώς κάποιοι θα το είδαν. Έτσι. Αλλά. Είπα, δεν βαριέσαι. Ή το αφήσανε για λόγους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα ακριβώς εκείνο το χρονικό διάστημα. Όμως, ο Δήμος έχει μια ευθύνη. Ο Δήμος έχει μια ευθύνη. Δεν γίνεται αποδεκτό αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που έγινε αυτή η διαδικασία, θα έπρεπε άμεσα να λυθεί το ζήτημα και να αποκατασταθεί όλη η διαδικασία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εκεί έχει ζήτημα δηλαδή ο Δήμος. Βεβαίως υπάρχει ζήτημα. Διότι όταν στην πρώτη ορκομοσία δεν παρίσταται κάποιος, θα πρέπει να προβάλλει και μια δικαιολογία, η οποία δεν είναι έπινα καφέ στο καφενείο και δεν προλαβαίνω να έρθω, ή δεν είμαι καλά ντυμένος, ή δεν πρόλαβα να κάνω μπάνιο, ή τέλος πάντων ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Πρέπει να υπάρχει μια δικαιολογία που να ευσταθεί και να πει ότι εγώ δεν μπορώ να παραστώ σε αυτή την ορκομοσία. Ή γιατί είχα ένα ταξίδι προγραμματισμένο, δεν ξέρω εγώ τι, που είναι αδύνατο να το ακυρώσω, ή γιατί είναι κάποιοι λόγοι υγείας, ή γιατί κάτι συμβαίνει με το. Τέλος πάντων, κάποιο λόγο. Ανωτέρα βία, πούμε. Μπράβο, ωραία. Όταν αυτό δεν ξέρω, μέσα στο πρωτόκολλο δεν γράφεται το πρώτο. Εννοείται. Ότι ξέρετε, ο Δημήτρης ο Κώτας τώρα είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό. Γιατί νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο που έχει φυλάξει. Τώρα είπατε κάτι σωστό. Αυτό έπρεπε στο πρώτο να υπήρχε απουσία. Γιατί υπήρχε απουσία και όχι να είναι ένα κενό που μπορεί κάποιος να πάει να υπογράψει. Καταλάβατε, ποια είναι η ευθύνη του Δήμου. Δεν είναι δυνατόν στην κατάσταση που έγινε η πρώτη ορκομοσία να μην δεν υπήρξε εκεί να λέει ανωτέρα βία, δεν παρευρέθηκε. Ο ΤΑΔΕ, ανωτέρα βίας, π.χ. μας πήρε ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω τι, και να είναι λευκό και να πάει ο άλλος να υπογράψει. Μάλιστα. Γιατί αν εκεί υπήρχε το ανωτέρα βίας, τότε τα πράγματα θα ήταν καλύτερα για το Δήμο. Άρα και άλλο κενό σημείο βρίσκουμε στην όλη ιστορία. Βεβαιότατα, γιατί στο κενό λέει αυτός, εγώ βρήκα, ας πούμε το υπόγραψα. Τι υπέγραψε, δηλαδή ο Δήμος τι είπε, ένας δεν ήρθε να ορκιστεί και δεν υπάρχει κάπου γραμμένο. Ωραία. Δημήτρη, πώς φτάσαμε στις δηλώσεις των άλλων, δηλαδή του κυρίου Παναγιωτήδη, του κυρίου Λούγκου, πώς ξεκίνησε αυτό το θέμα? Λοιπόν, υπήρχε ως πληροφορία και να πούμε, να τα λέμε όλα, από τη γραφίδα συνδικής σε ένα τοπικό site της περιοχής που το έδωσε στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Φιλοξένησαμε στο ράδιο συνδική τους επικεφαλείς, ναι, τον κύριο Παναγιωτήδη για άλλα ζητήματα, ναι, και εκεί στον αέρα της εκπομπής του έθεσα το θέμα το συγκεκριμένο και θα ακούσουμε και το τι ακριβώς είπε. Ότι όντως ο εκλεμμένος Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος είναι ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, την ημέρα της ορκομοσίας δήλωσε αδυναμία. Ωραία. Ενημερώθηκε, λέει, πρόεδρος και διευθύντρια του Δήμου Συντικής και την επόμενη μέρα πήγαμε, λέει, στο γραφείο του Δημάρχου παρουσία μαρτύρων και ορκίστηκε. Όχι, την επόμενη, την παραεπόμενη, από ό,τι καταλαβαίνω, όμως έγινε δουλειά. Υπάρχει, λέει, και σχετικό βίντεο καταγεγραμμένο, είπε ο κύριος Παναγιωτήδης. Το έχεις εσύ αυτό το βίντεο? Είχε δημοσιευθεί στο Facebook σε μια ανάρτηση του κυρίου Αβράμη, αυτό το Facebook, αλλά πρέπει να κατέβηκε. Μετά θα μας πει ο κύριος Αβράμης τι έγινε. Ωραία. Την επόμενη, μέσα στην εβδομάδα, επειδή άκουσε τις δηλώσεις ο κύριος Λούγκος, θέλει να κάνει παρέμβαση, οπότε τον φιλοξενήσαμε. Πολύ ωραία. Και ανέφερε ότι προχώρησαν και σε καταγγελία στην αποκεντρωμένη διοίκηση και όλο αυτό το οποίο ζήτημα το οποίο προκύπτει με την υπογραφή. Ωραία. Στα πρακτικά. Όλο αυτό το διάστημα ο Δήμαρχος έχει πάρει κάποια θέση να πει ότι
Άνθρωποι είμαστε, τι λάθη κάναμε. Εμείς παραδρομή μπήκε η υπογραφή. Ζητήσαμε και από τον, στον αέρα της εκπομπής, σε περίπτωση που μας ακούνε και μας παρακολουθούν, να παρέμβουν να μας πούν το τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά δεν ανταποκριθήκε κανείς στο κάλεσμα. Αυτό το διάστημα έλειπε ο Δήμαρχος στις Βρυξέλλες, οπότε ήταν δύσκολη επικοινωνία. Αλλά δεν οπότε... είναι μόνο Δήμαρχος στη Δημοτική Αρχή, όμως έχουμε και αντιδημάρχους. Θα δούμε. Μου είπατε πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, είπαμε και άλλα άτομα. Ναι. Κύριε Μέδε, μείνετε στο γεγονός ότι το πρωτόκολλο το επίσημο της ορκομοσίας δεν ανέφερε ή αν ανέφερε θα μας το πούνε τους λόγους γιατί λείπει, να σημειωθεί ότι λείπει ο τάδε. Για το λόγο τάδε. Εάν σημειώθηκε ότι λείπει και μπήκε από κάτω υπογραφή, τότε τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Ναι, γιατί εδώ προκύπτει τώρα θέμα εμπιστοσύνης και ότι τελικά χειρότερα. Άλλα συζητάμε μέσα. Άλλοι είναι παρευρισκόμενοι και άλλοι υπογράφουν και άλλα ίσως αποφασίζουν. Δεν γιατί να μην πάει το μυαλό μας και εκεί. Μα ότι μαζευόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέμε δεν θα γίνει αύξηση στο νερό και ξαφνικά περνάει κάτι υπόγειο και είναι κάπως διαφορετική η απόφαση. Έχουμε σαν δεδομένο, είναι δεδομένο το γεγονός ότι μπήκε μια υπογραφή στην πρώτη ορκομοσία που δεν ήταν παρόν. Αυτό είναι ένα αδιαφυσβήτητο γεγονός. Και βέβαια ότι υπήρχαν και πρόεδροι εκλεγμένοι που δεν θέλησαν να συνεχίσουν, οπότε δεν πήγαν στην ορκομοσία, οπότε αποχώρησαν από την όλη διαδικασία. Εάν λοιπόν σε αυτό το έγγραφο που, είναι, που από την πρώτη στιγμή υπάρχει ζήτημα το ότι έχει γραφτεί, έχει βάλει μια υπογραφή μεταγενέστερα, ναι. Γιατί δεν είναι μεταγενέστερο αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι παραποίηση, έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει δεύτερο πρωτόκολλο, αλλιώς δεν γίνεται η ιστορία. Ακόμα και αν υπάρχει δεύτερο πρωτόκολλο. Ναι. Ο Δήμος έχει ευθύνη αντικειμενική. Ναι. Τι συνέβη, γιατί δεν γράφτηκε. Δεν γράφτηκε στο πρώτο σωστά. Στο πρώτο σωστά. Αυτό. Και αν γράφτηκε στο πρώτο σωστά και υπήρχε υπογραφή, ακόμα χειρότερα είναι γιατί δεν το ελέγξανε και μπήκε χειρότερα. Αυτά θα τα δείξει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια ΕΔΕ στο Δήμο Συνδικής να αποκατασταθεί η πραγματική τώρα, κατάσταση. Και εσείς, κύριε Γιάννη, μου ένα λεπτό τώρα. Δεν θα μπλέξουμε στην ελληνική γραφειοκρατία. Κάνω ΕΔΕ επιθαρκικά κακό ιστορίε. Να βγουν να μιλήσουν, χίλια συγγνώμη. Προσέξτε με, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιδηροκάστρο θα πρέπει να ζητήσει να αποκατασταθεί η αξιοκρατία και η δημοκρατία του Δήμου Συνδικής, κάνοντας μια ΕΔΕ, αποδίδοντας ευθύνες ή όχι. Το καταγγελίες που θα πάει στην περιφέρεια και τα λοιπά, στην αποκεντρωμένη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω εύκολα δεν θα δεθεί η λύση. Γιατί? Να σας πω γιατί. Η αποκεντρωμένη εγκρίνει την νομιμότητα των αποφάσεων ή όχι. Απόλυτα δίκιο έχετε. Όμως θα πρέπει να ζητηθεί και η άλλη πλευρά να πει τους λόγους και τι και πώς και έτσι θα κρίνει. Ποια είναι η άλλη πλευρά για να καταλάβω. Αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή. Δημήτρη, τι είπε ο συγκεκριμένος Δημοτικός Συμβουλός? Δεν επικοινώνησε κανείς. Μόνο ο επικεφαλής. Ο επικεφαλής τι είπε, ο κύριος Παναγιωτήδης? Θέλει να το ακούσουμε και το ωραία, λοιπόν, πριν μιλήσουμε με τον κύριο Αβράμη, τον οποίο έχουμε στη γραμμή, ας ακούσει και ο ίδιος τι ακριβώς δηλώνει στον Δημήτρη τον Κώτα ο κύριος Παναγιωτήδης, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Αν κατά αυτόν τον τρόπο παίρνουν αποφάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια, τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν γι' αυτό κάνουμε ολόκληρη συζήτηση ποιος βάζει υπογραφή και πώς, βέβαια δεν το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις και σε νομικά πρόσωπα και όχι στο Δήμο Συνδικής και σε άλλους. Δηλαδή, αβέρτα, βάλτε υπογραφές και μετά πάμε στα δικαστήρια να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Λοιπόν, αυτά να σταματήσουν γιατί ο καθένας έχει και μια ευθύνη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα του Δημήτρη του Κώτα και μετά να ακούσουμε τον κύριο Αβράμη. Αυτό που λέτε αφορά τον κύριο Δημόπουλο, mm-hmm. Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι εκλεγμένος σύμβουλος από την περιοχή της Κερκίνης. Mm-hmm. Ο οποίος την ημέρα της ορκομοσίας δήλωσε αδυναμία, ενημερώθηκε η πρόεδρος και η διευθύντρια του Δήμου, mm-hmm. και την επόμενη ημέρα πήγαμε στο γραφείο του Δημάρχου, παρουσία μαρτύρων. Είναι καταγεγραμμένο και το βίντεο, γιατί ξέρετε, όλα αυτά που γίνονται θα πρέπει να καταγράφονται, γιατί ήταν σίγουρο ότι κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τέτοιες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Μα είναι δυνατόν να μην αφήσουμε ένα σύμβολο να ορκιστεί? Είναι δυνατόν να πάμε εμείς σε ένα δημοτικό συμβούλιο με σύμβουλο που δεν ορκίστηκε? Για ποιο λόγο? Mm-hmm. Πληρώνει κάτι αυτός που ορκίζεται? Ορκίστηκε λοιπόν κανονικά, τον όρκησε ο Δήμαρχος στο Ευαγγέλιο. Απήγγειλε τον όρκο μετά από τον Δήμαρχο. Τελείωσε η ορκομοσία, υπέγραψε τα χαρτιά του και πήγε μετά. Δεν εκπίπτει από τα καθήκοντά του ο συγκεκριμένος δημοτικός σύμβουλος. Όχι, βέβαια. Γιατί... Μα πήγε μέσα χωρίς να έχει αναλάβει καθήκοντα ακόμα. Mm-hmm. Ναι, ήταν όμως δημοτικό σύμβουλο. Κοιτάξτε. Το δημοτικό συμβούλιο έγινε. Ναι. Η ορκομοσία έγινε Κυριακή. Mm-hmm. Δεν είχε συνεδριάσει ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο για να συγκροτηθεί σε σώμα. Ναι, αλλά Δημοτικό Σύμβουλο ήταν.
Ήταν τα 2-3 άτομα. Εντάξει, οι δημοτικοί σύμβουλοι ήμασταν και πριν να αναλάβουμε. Δηλαδή και από το καλοκαίρι ήμασταν δημοτικοί. Και σα το λέω αυτό, διότι στο γειτονικό δήμο στον Εμμανουήλ Παπά, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο κ. Δεδούσης, δεν πήγε στην Ορκομοσία και υπέπεσε στα καθήκοντά του και τώρα έχει αναλάβει άλλο. Ένα λεπτό. Εμείς πήγαμε την άλλη μέρα και ορκίστηκε όμως. Πριν γίνει καμιά απολύτως άλλη διαδικασία. Δεν μεσολάβησε κάποια πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου για να είναι άκυρη η παρουσία του. Δηλαδή. Πριν καν συγκροτηθεί σε σώμα, όπως θυμάστε ο κύριος Παύλος Κορονίδης κάλεσε. Πριν καλέσει ο κύριος Παύλος Κορονίδης τους συμβούλους να μπουν μέσα στην αίθουσα, ο κύριος Δημόπουλος ήταν ορκισμένος. Αυτό, κοιτάξτε, προβλέπεται ότι όταν ένας δεν μπορεί, δηλαδή αν ήταν στο νοσοκομείο, δεν έχει πει τα καθήκοντά, ήταν δικαιολογημένη η απουσία. Όμως ορκίστηκε κανονικά με βάση τον νόμο την άλλη μέρα. Λοιπόν, εκεί καταλήγουμε ότι αν στο πρώτο πρακτικό αναφέρεται η δικαιολογία που. Δεν παρέστη ο συγκεκριμένος Δημοτικός Σύμβουλος, όλα μια χαρά, δεύτερη ορκομοσία, άλλο πρακτικό και τελειώνει. Αν όμως δεν υπάρχει καταγεγραμμένη δικαιολογία, βλέπε πολύ σωστά, είπε Δημήτρη, τον κύριο Δεδούση στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, τότε εκπίπτει αμέσως του αξιώματος. Γιατί είναι τόσο απλό, διότι η ευθύνη. Γιατί αλλιώς θα υπάρχει και ευθύνη του Δήμου, έτσι. Βεβαίως υπάρχει ευθύνη του Δήμου. Καταρχάς, μόνη η μοναδική ευθύνη είναι του Δήμου, κανενός άλλου. Διότι αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα και αυτοδίκαια ελέγχονται. Αυτοδίκαια. Για πάμε στον κύριο Αβράμη, μήπως μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες, να το ακούν και οι καλεσμένοι, και ο Δημήτρης δηλαδή και ο καλεσμένος μας. Κύριε Αβράμη, καλό σας μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Για πείτε μας τώρα εσείς τι πληροφορίες έχετε, γιατί εδώ ο Δημήτρης καλά μας τα λέει, αλλά τελικά ακρή δεν βγάζουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί είναι απλά, καθόλου απλά. Βλέπετε ότι τόσο καιρό μετά και ακόμα παιδευόμαστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις υπογραφές. Λες και λύνουμε το Κυπριακό. Λοιπόν, στις 30 Αυγούστου έγινε η ορκομοσία. Έγινε. Ο κύριος Δημόπουλος απουσίαζε. Αυτοδίκαια, λοιπόν, έπρεπε. Αιτιολογημένα ή όχι, έχετε το πρακτικό της πρώτης. Μέχρι τις 30 του μηνός, από τη στιγμή που δεν αιτιολόγησε την απουσία του, έπρεπε αυτοδίκαια να εκθέσει. Έχει δικαίωμα εντός 5 ημερών να δικαιολογήσει με αντικειμενικές δικαιολογίες και όχι υποκειμενικά στοιχεία. Την απουσία του εντός 5 ημερών και να ορκιστεί. Μάλιστα. Το παράδοξο είναι το εξής. Ότι ο Δημόπουλος εμφανίζεται να έχει υπογράψει και στις 30 του μηνός ημερομηνία την οποία απουσίαζε και στις 1 Σεπτεμβρίου ημέρα την οποία ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Ο κύριος Παναγιωτήτης ξεκαθάρισε την κατάσταση. Πώς. Αφού δεν εμφανίστηκε στις 30 του μηνός, αυτό το οποίο δεν μπορούσε να αποδειχτεί εύκολα, το απέδειξε μόνος του ο κύριος Παναγιωτήτης. Με ποιον τρόπο. Ο ίδιος στην συνέντευξη στον κύριο Κώτα ομολόγησε ότι δεν ορκίστηκε στις 30 του μηνός. Άρα πώς υπογράφει ένα πρακτικό στις 30 του μηνός, το οποίο δεν ήταν. Γιατί τα πρακτικά είναι πρακτικά. Ναι. Δεν είναι ό,τι να είναι. Ναι. Δεν είναι κουρελόχαρτα. Άρα υπέγραψε ένα πρακτικό στο οποίο δεν παρευρίσκονταν. Και ξαφνικά εμφανίστηκε και ένα δεύτερο πρακτικό στις 1 Σεπτεμβρίου, στο οποίο πραγματικά ορκίστηκε. Ποιος θα δίνει αυτά τα πρακτικά, κύριε Αβράμη? Πού βρήκε το πρακτικό και το υπόγραψε? Το πρώτο πρακτικό και το δεύτερο πρακτικό. Κυρία Μωραήτη, να ακούω εσάς μόνο γιατί είναι το κινητό. Λέω. Ποιος θα δίνει αυτά τα πρακτικά για να υπογράψουν οι δημοτικοί σύμβουλοι? Τα πρακτικά αυτά τα έχει την ευθύνη ο Δήμος. Τώρα ποιος είναι, θα είναι η διευθύντρια, θα είναι ο πρόεδρος, θα είναι ο δήμαρχος? Αυτό δεν το γνωρίζω. Ο Δήμος. Έτσι, ο οποίος Δήμος αποστέλλει τα πρακτικά στην περιφέρεια. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς το ένα πρακτικό λοιπόν σαν παράδειξη το πήραμε από το Δήμο και το άλλο πρακτικό ακόμα να μας το δώσει εδώ και μέρες, 10 μέρες ο Δήμος. Το δεύτερο πρακτικό με την υπογραφή 1 Σεπτεμβρίου το πήραμε από την περιφέρεια. Άρα υπάρχουν δύο υπογραφές. Δεν μπορούσε δηλαδή ένας άνθρωπος να παρίσταται σε δύο ορκομοσίες τη στιγμή που ομολογουμένως σε μία ορκομοσία δηλαδή της 30 του μηνός απουσίαζε. Επίσης. Δεν αναφέρθηκε ο επαρκής λόγος. Αν ακούστε και τη συνέντευξη του Παναγιωτήδη, μιλάει, ενημερώθηκε ότι είχε κάποια ανηλυμένη υποχρέωση. Τι θα πει ανηλυμένη υποχρέωση? Δηλαδή, η ανηλυμένη υποχρέωση ποια είναι τώρα αυτή, να πάει σε γάμο, ας πούμε? Μπορεί να εννοεί αυτό. Μπορεί να είχε να πάει στο κυνήγι. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, λοιπόν, εφόσον δεν το έχει αιτιολογήσει. Πέρα από αυτό. Το πρώτο πρακτικό που έχετε εσείς γράφετε η δικαιολογία. Ένα λεπτό. Ναι. Στο πρώτο πρακτικό που πήρατε από το Δήμο. Γράφει δεν ότι καμία δικαιολογία. Απουσιάζει ο Τάδε γιατί. Μα τι δικαιολογία, τον έχει ορκισμένο. Τότε είναι άκυρο το πρώτο πρακτικό. Μα τον έχει ορκισμένο, αυτό λέω. Είναι ψευδής βεβαίωση.
ή τον έχει ορκισμένο στο πρώτο πρακτικό. Επομένως, δεν παρέστη. Ο ίδιος το ομολογεί, το ομολογεί και ο Παναγιωτίδης. Επομένως, το θέμα. Επομένως... πλέον μας λέει ο Παναγιωτίδης. Ότι ενημέρωσε λέει και την πρόεδρο. Και ποια πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Περιμένετε λίγο, γιατί. Δηλαδή, πριν δύο μέρες αυτό ήξερε ποια θα είναι η πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και την ενημέρωσε ότι θα απουσιάσει στις 30 Αυγούστου. Σωστό και αυτό. Τι μας λέει ο κύριος Παναγιωτίδης τώρα. Σοβαρολογία. Ένα λεπτό. Λοιπόν, πέρα από αυτά. Κύριε Αβράμη, λοιπόν, εδώ προκύπτει ένα θέμα. Ένα λεπτό, γιατί μόνο σας το είπατε. Ότι εφόσον το πρακτικό έχει και την υπογραφή του Δημοτικού Συμβούλου που δεν ήταν, χωρίς αιτιολογία, γιατί έχει την υπογραφή του, επομένως αυτός ο Δημοτικός Συμβούλος δεν ξέρω εκπίπτει από το αξίωμά του ή όχι. Αφού δεν ήτανε. Έως και πλαστογραφία θα μπορούσα να αναφέρω, ας πούμε. Όχι, είναι, δεν ξέρω, αυτό θα το κρίνουν άλλοι. Πώς έχουμε το παράδειγμα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Δεν πήγε ο κύριος Δεδούσης και αμέσως ναι, έχασε... Αυτό, ναι, αυτό ισχύει. Από τη στιγμή που δεν πήγε στην ορκομοσία, εκπίπτει. Χωρίς δικαιολογία. Από την επόμενη μέρα, εντός 5 ημέρων, όφιλε να γνωρίσει και με αντικειμενική δικαιολογία... να ορκιστεί μετά από μέσα σε 5 μέρες. Το δεύτερο αν πρακτικό... όμως αυτό γινότανε, δεν μπορούσε να έχει υπογράψει και στις 30 του μηνός ένα πρακτικό στο οποίο δεν ήταν. Το δεύτερο πρακτικό που έχετε στα χέρια σας και που το πήρατε από την περιφέρεια, λέτε, γιατί δεν σας το έδωσε ο Δήμος. Δεν έχει καμία αιτιολογία, τίποτα. Πάλι δεν έχει αιτιολογία. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ορκίστηκε, λες, στις 1 του μηνός. Ορκίστηκε, μπράβο του. Συγχαρητήρια. Ούτε αιτιολογία, ούτε αντικειμενική, ούτε αλληλογραφία εισερχόμενα, εξερχόμενα, τίποτα. Μάλιστα. Αυτά είναι, τι θα κάνετε εσείς τι θα κάνετε από την πλευρά σας? Περιμένουμε εδώ και 10 μέρες να μας απαντήσει σε κάποια έγγραφα που ζητάμε. Ο Δήμος δεν μας τα έχει δώσει. Πάτε κι εσείς τώρα. Η διευθύντρια, ακούστε τι μας ενημέρωσε. Ότι αυτά τα έχει μέσα, λέει, ο Δήμαρχος θα σας τα δώσει αυτός. Ο Δήμαρχος έλειπε. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι. Όχι, ένα λεπτό. Τα έχει ο Δήμαρχος. Περιμένουμε λοιπόν όποτε δεήσει να μας τα δώσει. Το γραφείο του Δημάρχου δεν είναι χρηματοκιβώτιο να είναι κλειδωμένο και να ανοίγει μόνο από τον ίδιο με δικό του σχεδιασμό. Μπορεί να το θεωρεί η διοκτησία του. Μπορεί. Όχι. Εμείς λοιπόν μόλις έχουμε τα έγγραφα, τα καταθέτουμε στην περιφέρεια και ο ελεκτής νομιμότητος σας κάνει τα δέοντα. Κύριε Αβράμη, υπάρχουν και άλλοι που δεν ορκίστηκαν? Κι άλλοι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Γιατί άκουσα και για πρόεδρους και τα λοιπά, που προφανώς... δεν το γνωρίζω. Αυτό επειδή υπέπεσε στην αντίληψή μου, έχω γνώση σε βάθος. Εσείς επειδή είστε και χρόνια, ας πούμε, στην ανακατεύεστε με τα κοινά, έχετε ξαναδεί τέτοια περίπτωση? Εμένα πρώτη φορά τουλάχιστον μου συμβαίνει. Ναι, και με δημάρχους που μίλησα... Ναι, θεωρούν αδιανόητο να έχει. Εντάξει, μπορεί να κάνει πολλούς συνειρμούς κανείς, γιατί... είδαμε διάφορα πράγματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τις επόμενες μέρες. Πρόκειται για έναν Δημοτικό Σύμβουλο της αντιπολίτευσης, ούτε καν του Δημάρχου. Δηλαδή, κακώς ξεκίνησε αυτό το θέμα, όταν ο ίδιος, ας πούμε, δεν έχει και όφελος. Ναι, εγώ όμως κάνω μία σκέψη και λέω, προς τη συμπόρευση της ψήφισης των εκπροσώπων στα νομικά πρόσωπα του Δήμου, συμπόρευση του Παναγιωτίδη με τον Δομουχτσίδη. Α, υπάρχει συμπόρευση? Βέβαια. Α, εντάξει, τότε ναι. Να πάει το μυαλό, να δουλέψει το μυαλό μας. Έκανα μία σκέψη και εγώ σαν άνθρωπο. Κύριε Αβράμη, υπάρχει και βίντεο, είπε ο κύριος Παναγιωτίδης. Ο κύριος Παναγιωτίδης ανάρτησε το βίντεο. Αυτό το βίντεο το είχε δημοσιεύσει και στο προσωπικό σας λογαριασμό στο σχόλιο. Βέβαια, το είχε αναρτήσει στο προσωπικό μου λογαριασμό και μόλις πήρε χαμπάρι τι έκανε, σε το απόγευμα το είχε διαγράψει. Α, δεν υπάρχει τώρα το βίντεο δηλαδή? Βέβαια. Ο ίδιος το λέει. Ας το ξαναβάλει στην επιφάνεια λοιπόν. Αυτά λοιπόν. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι πότε θα περιμένετε εσείς για να πάρετε αυτά τα έγγραφα? Γιατί τώρα μου λέτε ότι πέρασαν και 10 μέρες. Εντάξει, δεν λύνουμε τώρα. Το πολύ αύριο θα δούμε τι θα κάνουμε. Το πολύ αύριο. Όταν θα τα πάρετε, σας παρακαλώ, κάντε τον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας για να δούμε τι έγγραφα είναι αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Κύριε Γιάννη, πώς το ακούτε όλο αυτό προσέξτε, τώρα? Εδώ... Προσέξτε τώρα σε νομικό επίπεδο. Νομικό επίπεδο. Σε πολιτικά ακούγεται πράγματι ότι εδώ υπάρχει κάτι. Ο στόχος και ο δόλος θα παίζει ρόλο. Και όπως είπατε, η αντιπολίτευση και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο απλό να αποδειχτεί ότι έχουν σχέσεις και γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα αυτά. Ναι. Αυτό όμως, γιατί σε μια διαδικασία, σκεφτείτε τώρα στην επικεντρωμένη, έχουν να αντιμετωπίσουν το εξής γεγονός. Ένα πρακτικό το οποίο έχει την υπογραφή και ένα δεύτερο πρακτικό που ορκίστηκε εκεί. Και πιθανόν ο ίδιος Δημοτικός Σύμβουλος να πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ είχα ένα πρόβλημα, δεν κατάλαβα, δεν έκανα. Ποια είναι η άποψη? Όχι, πιστεύετε... δεν κατάλαβε. Άμα δεν κατάλαβε να υπογράψει για τον εαυτό του, θα καταλάβει για άλλα σημαντικά θέματα στο Δήμο. Ένα λεπτό εκεί. Μια ξέρετε τι λέει. Την υπογραφή και δεν βάζουμε βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Σας λέω ότι τόσο μεγάλο ζήτημα και πλήξιμο δεν βλέπω να γίνεται. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν στρατηγική κίνηση να ορκιστεί την άλλη. Γιατί?
γιατί με του που ορκίζεται, αυλήνει την προηγούμενη κατάσταση, καταλάβατε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλω να πω ότι αποφάσεις δεν πάρθηκαν να δημιουργηθεί πρόβλημα. Ναι. Έγινε ένα ζήτημα που μπορεί κάποιος, ένας πολίτης είναι, στη Δημοκρατία ζει και λέει: έχει παραδρομήσει τα παιδιά, έχω κάνει ένα λάθος, αναλάβω την ευθύνη. Βγες του και πες το, τι έκανα ένα λάθος. Έχετε δίκιο. Προσέξτε, έχετε δίκιο. Άνθρωποι, αυτό, είναι, αυτό είναι το μεγάλο του λάθος ως προς αυτόν. Αλλά εγώ τα ρίχνω στο Δήμο. Γιατί ο Δήμος ήταν υποχρεωμένος να έχει στο πρακτικό και να λέει: 25 ήρθανε, ένας δεν ήρθε. Δεν ήρθε γιατί μας δήλωσε αυτό. Αν δεν υπάρχει αυτό, η ευθύνη είναι αντικειμενική του Δήμου. Έχετε δίκιο. Γιατί, και θα σας πω γιατί έχετε δίκιο. Γιατί αυτή η απόφαση δεν παραμένει μέσα στο Δήμο. Έλα. Αυτή εννοείται καθαρογράφεται, ελέγχεται και φεύγει στη Θεσσαλονίκη για έγκριση. Για οποιοδήποτε στόχο και σκοπό, αν πούμε αυτός ο οποίος εντός 5 ημερών ούτως ή άλλως το έκανε. Πες ακόμα και για, το έκανε, ας πούμε, γιατί ήταν. Να μην χαρακτηρίσω κάτι. Και πήγε και έβαλε μια υπογραφή εκεί που δεν έπρεπε. Αυτά ο Δήμος δεν τα ελέγχει. Δεν μέτρησαν. Δεν ξέρουν τι γίνεται. Καταλάβατε, το πρόβλημα εστιάζεται στον Δήμο. Γιατί αν ο Δήμος έκανε σωστά τη δουλειά του, δεν θα το επέτρεπε να υπογράψει και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Γιατί υπήρχε το δεύτερο και άραγε δεν θα έχει πρόβλημα. Άραγε κανένας δεν ελέγχει τίποτα. Παρουσίες πρέπει να παίρνουν. Μα παίρνονται. Ένα λεπτό. Σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, σε κάθε συνεδρίαση. Δηλώνονται οι παρόντες και οι απόντες. Δεν πρέπει. Στην ορκομοσία. Στην ορκομοσία. Και στην ορκομοσία βέβαια. Να ήταν κάποιος υπάλληλος εκεί για να λέει Κότας. Μα αποκλείεται να μην ήταν κάποιος υπάλληλος. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλιώς δηλαδή, πώς. Και στην ορκομοσία ήταν κάποιος υπάλληλος. Τι μπορούσε εγώ να πάω να ορκιστώ και να πω: α, ορκίστηκα, είμαι δημοτική σύμβουλος. Δεν πρέπει να ελέγξει κανείς αν αυτός ο οποίος έρχεται να ορκιστεί είναι εκλεγμένος. Αν αυτός ο οποίος είναι εκλεγμένος ήρθε, δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε, θα έπρεπε. Γιατί είχε κάτι, είχε ένα ατύχημα στο δρόμο, κάτι σημαντικό, ασήμαντο, τι. Έτσι, άιντε Γιούργια, πάμε. Με την λογική του κύριε Αβραμ, έχει δίκιο που λέει ότι το έγγραφο αυτό είναι, δεν είναι σωστό το πρώτο. Δεν είναι. Πώς το στείλαμε. Καταλάβατε. Και γιατί δεν απαντάμε, τι θα πει ο Δήμαρχος, έχει τα έγγραφα μέσα. Καλά, αυτό κι αν είναι υπεράν όλων, αν ισχύει αυτό που λέει. Υπεράν όλων. Δημήτρη, υπάρχει διευθυντής στο Δήμο Συνδικής. Ναι. Υπάρχει. Και δικηγόρος υπάρχει. Και δικηγόρος υπάρχει, ναι. Και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει. Πρόεδρος, ναι, και σύμβουλος δικηγόρος υπάρχει, με επιμισθή και εγώ δεν ξέρω τι έχει. Τα πάντα είναι εκεί. Τι, τι κάνουμε τότε, ποιος ελέγχει. Παίρνω χρέο, ξέρω. Δημήτρης ο Κώτας ελέγχει στο ράδιο Συνδική. Μάλλον. Η γραφή Συνδική ελέγχει. Μάλλον γιατί, εάν σε ένα τέτοιο σπουδαίο έγγραφο το χειρίζονται με τέτοιο, αν θέλετε, αφηρημένο και έολο και δεν συμμαζεύεται και ποιος θα μας κάνει εμάς τώρα, εμείς είμαστε αφεντικά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα ότι από εκεί και πέρα τι αποφάσει θα πάρει ένα τέτοιο δημοτικό συμβούλιο. Γιατί οι ευθύνες είναι αντικειμενικά του Δήμου Συνδικής. Με επικεφαλής αυτός που είναι. Σήμερα είναι ο Δημοξίδης, αύριο θα είναι ο Γιάννης, μεθαύριο θα είναι ο Κώτας, δεν ξέρω ποιος είναι. Αυτός έπρεπε ή οι υπηρεσίες του να έλεγχουν. Γι' αυτό είπα εγώ. Εδώ, ποιος παραβίασε όλες αυτές τις διαδικασίες. Το έχουμε ξαναδεί πάντως, να ξέρετε. Καλά, το δεν ξέρω έργο με τις υπογραφές και τις παρουσίες και ποιος ήταν πού και πώς βάζουν τις υπογραφές, όντως παίρνουν το πακετάκι. Και, αλλά δεν πρόλαβα να έχουν πακετάκι. Ήταν μια δεν πρόλαβα. Τι είναι, ένα φίλο που ορκίζονται και να λένε ότι 25 άνθρωποι ορκίστηκαν, ένας είναι απόν. Ωραία. Αυτό το απόν δεν υπήρχε. Για πάμε να δούμε τώρα και την δήλωση του κυρίου Λούγκου πάλι στον Δημήτρη τον Κώτα και να το κλείσουμε το θέμα, γιατί φαίνεται ότι ο Δήμος Συνδικής σήμερα πρέπει να έχετε διακοπή ρεύματος, δεν έχετε τηλεοράσεις εκεί. Γιατί αν είχαν τηλεοράσεις, λογικά δεν μπορεί, κάποιος θα έβλεπε εκπομπή. Και δεν ξέρω, δημοσιογράφο. Υπάρχει και το Facebook όμως. Πώς? Υπάρχει και το Facebook, γιατί. Πάμε να το δούμε. Όχι, ένα λεπτό, γιατί. Δεν ξέρω, έχετε δημοσιογράφο στο Δήμο Συνδικής εσείς εκεί. Εκπρόσωπο τύπου. Εκπρόσωπο τύπου έχουμε. Όχι. Δεν έχουμε. Άρα δεν συνδικής. Παρακολουθεί. Ναι, στο έχουμε Δήμο Συνδικής. Κάποιος δεν βλέπει, βρε παιδιά, έτσι έχει. Να πει το Δήμαρχο, Δήμαρχε, βγες απήντησε. Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, βγες απήντησε. Έχει όμως πολλούς νομικούς. Άμα έχουμε πολλοί νομικοί, τι να κάνουμε και οι νομικοί γιατί πρέπει να κάνουν να βλέπουν τηλεοράσεις. Γιατί δηλαδή, τι φοβόμαστε. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, εσείς δεν είστε καλοί και. Πέρα ότι έχετε διακοπή ρεύματος και δεν βλέπει κανένας τηλεόραση, άρα δεν ενημερώνονται, δεν έχετε και το φωτογραφικό ταλέντο. Να φωτογραφίσετε, βρε αδερφέ, κάποιον, και αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί, και να πείτε ότι θέλουμε να είναι ένα 69 γυναίκα, ξανθιά, με καστανά μάτια, λίγο στραβούτσικο στοματάκι, μια μητόγκα έτσι, αλλά εμείς τέτοια προσόντα θέλουμε να έχει κανείς για να τον πάρουμε ως δημοσιογράφο. Α, και 5 χρόνια στην προϋπηρεσία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, και δεν ξέρω εγώ τι πτυχίο να έχει. Να έχει, ξέρω εγώ,
φιλοσοφικής, να έχει, πώς τα λένε εκείνα στα Γιάννενα με τα ψάρια που ήτανε, τι σχολή ήταν εκείνη, ηχθειοκαλλιέργειας, πτυχίο ηχθειοκαλλιέργειας να έχει. Εμείς τέτοιο δημοσιογράφο θέλουμε, γιατί τα έχουμε δει και αυτά τα έργα. Και να κάνει σκληρή κριτική στο Δήμαρχο. Πώς? Και να κάνει σκληρή κριτική στο Δήμαρχο. Όχι, να είναι άτομο εμπιστοσύνη του Δήμαρχου, εγώ αυτό το καταλαβαίνω. Γιατί πώς να συνεργαστεί ένας Δήμαρχος αν δεν έχει κάποιον κοντά του. Πάμε να δούμε και το βίντεο του κυρίου Λούγου και θα μιλήσουμε μετά για φωτογραφία. Θα καλέσουμε και τον Μπάμπη τον Ελιόγλου, πάλι θέλω να είστε παρόντες, να μας μάθει καμιά τέχνη φωτογράφησης. Δηλαδή, πόσο άλλος ξέρει και φωτογραφίζει και εμείς έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Μπάμπη Ελιόγλου, λοιπόν, εδώ να μας πει ότι παίρνετε τη φωτογραφική μηχανή, εστιάζετε. Τι θέλετε να το βγάλετε, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, θα το φτιάξετε έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο του κυρίου Λούγου. Δεν ήταν πράγματι στην ορκομοσία της πρώτης ημέρας. Ναι. Πράγματι. Το οποίο όμως εμείς δεν μπορούσαμε να το αποδείξουμε. Γιατί αν τους πηγαίναμε στην περιφέρεια, πιθανόν να ισχυριζόταν κάποιο τι ήταν. Ο ίδιος ο κύριος Παναγιωτήδης. Δεν έχεις παρά να τον τσιμπήσεις λίγο και να αρχίσει να τα λέει όλα. Ήρθε στην εκπομπή σας και παραδέχτηκε ότι πράγματι δεν ήταν την ημέρα της ορκομοσίας. Το Σάββατο, ναι. Εδώ ήταν. Βεβαίως. Το Σάββατο, ναι. Βεβαίως. Και σας ευχαριστούμε που μας δώσατε και το ηχητικό ντοκουμέντο. Εμείς πάλι συνεχίσαμε να τον τσιμπάμε μέχρι να ξανανοίξει το στόμα του. Και πράγματι μετά από λίγο δημοσιεύει και το βιντεάκι το οποίο δείχνει τον κύριο Δημόπουλο να ορκίζεται μέσα στο γραφείο του Δημάρχου. Σωστά. Να τον ορκίζει ο Δήμαρχος. Την επομένη. Βεβαίως, έχουμε και το βιντεάκι. Ναι. Την επομένη είπε ο Ιωσήφ, δεν έχει σημασία τι λέει. Κατόπιν μετά θα αλλάξει γιατί σε εσάς είπε ότι έγινε την επομένη. Εμείς έχουμε τα στοιχεία ότι δεν έγινε την επομένη αυτή η ερκομοσία, αλλά μέρες αργότερα. Α, τον Ιωσήφ εντάξει. Εμείς πήραμε από τον Ιωσήφ αυτό που θέλαμε. Ότι πράγματι δεν ορκίστηκε ο κύριος Δημόπουλος την ημέρα που έπρεπε μαζί με όλους μας. Μάλιστα. Η βόμβα ποια είναι. Η βόμβα ποια είναι, γιατί το είχαμε το στοιχείο. Εμείς από υπηρεσιακούς παράγοντες μέχρι που προχθές υπέβαλα αίτημα για να πάρω στο χέρι μου τα πρακτικά της ορκομοσίας. Τα πήρα. Ξέρετε τι συμβαίνει εδώ πέρα κύριε Κωτά. Για πείτε μου. Και πέστε μου εσείς από εκεί και πέρα. Στα πρακτικά της ορκομοσίας που ορκιστήκαμε όλοι μαζί δείχνουν τα πρακτικά ότι ο κύριος Δημόπουλος είναι παρόν και υπογράφει το πρακτικό και ότι ορκίστηκε. Και ο κύριος καταλαβαίνετε τι έγινε. Την ημέρα που ορκιστήκατε ήταν παρόν. Με τον Δεσπότη, ότι ήταν παρόν και υπογράφει και το πρακτικό. Υπάρχει η υπογραφή του, το καταλαβαίνετε. Πώς γίνεται αυτό. Πέστε μου εσείς, γι' αυτό καλούμε τον κύριο Δήμαρχο και αν τίποτα γνωρίζει ο κύριος Παναγιωτήδης γιατί συνεργάζεται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ο κύριος Παναγιωτήδης γιατί αγαπάει πολύ τον Δήμαρχο τελευταία. Αν γνωρίζει και ο κύριος Παναγιωτήδης. Εμείς μετά από αυτό το στοιχείο, δεν ξέρω αυτό πώς λέγεται. Το πρακτικό, το ότι υπάρχει υπογραφή του Δημόπουλου, το ότι ορκίστηκε την ημέρα εκείνη. Έχουμε τα ηχητικά ντοκουμέντα, έχουμε τα βιντεάκια, ότι δεν ορκίστηκε εκείνη την ημέρα, αλλά άλλη ημέρα. Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Εμείς προχωράμε το θέμα. Ξέρετε ότι είναι λόγος πάυσης του Δημάρχου για να πάει στο σπίτι του. Αν φέρει ευθύνη, αν κρίνει η αποκεντρωμένη. Λοιπόν. Τι είπε ο κύριος Λούγκος. Ότι στα πρακτικά λέει της ορκομοσίας που είχαμε λέει όλοι ορκιστεί την ίδια μέρα δείχνουν ότι ο κύριος Δημόπουλος ήταν παρόν και υπέγραψε. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Γιάννης. Εφόσον δεν υπάρχει αιτιολογία, παιδιά, το θέμα... Και λέει, εμείς θα προχωρήσουμε... Έχει ζήτημα, ο Δήμος τέλος. Θα το προχωρήσουμε το θέμα, είναι και αυτό το ρήμα προχωρώ και πάμε και μπροστά. Ναι. Ξέρετε, είναι λόγος πάυσης του Δημάρχου να πάει σπίτι του, λέει ο κύριος Λούγκος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο... Είναι εντελώς τραβηγμένο. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο τέλος. Θα το αποδείξουν όργανα. Ναι, ωραία. Αλλά από τη στιγμή που ο Δήμος στο έγγραφο που είχε δεν είχε την αιτιολογία και υπήρξε εγγραφή. Έτσι. Υπάρχει. Πάντως ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, λένε. Θα το κλείσουμε για να πάμε και στον κύριο Βαρουφάκη να προλάβουμε. Επειδή θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί μια απάντηση είτε στο ραδιόφωνο, είτε εδώ στο Επιλογές, είτε και μέσω Facebook. Διότι. Όχι, το Facebook δεν το αναγνωρίζω, παρακαλώ. Διότι. Προχθές το Σάββατο έκανε μια δήλωση γραπτή ο κύριος Δήμου. Είναι δημοτικός σύμβουλος της κυρίας Φιταγκουρίδου. Ναι. Για κάποιες μειώσεις, οι οποίες είναι να γίνουν σε καντίνες, σε περίπτερα κ.ο.κ. Ναι. Και είπε ότι μετά από πρόταση της αντιπολίτευσης στην Οικονομική Επιτροπή, αυτό θα περάσει και θα ψηφιστεί. Ωραία. Ο Δήμαρχος απάντησε μέσω Facebook. Στη δήλωση του Συγγνώμη, του κυρίου... και εσύ ειδική μέσω Facebook επικοινωνείτε. Του κυρίου Δήμου. Δηλαδή θα τα βαραθούμε να μέσα. Απάντηση 5.000, έτσι. Εντάξει.
Λέει, δηλώνει ότι είναι λυπημένος και δίνει κάποιες στοιχεία. Μέσω Facebook επικοινωνείτε και δίνετε απαντήσεις. Και αυτό απάντηση είναι. Όχι, δεν είναι απάντηση, βρε Δημήτρη, τώρα. Δεν μπορώ να βλέπω τον πονεμένο που λέει για το πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο και με πια και καπάκι το άλλο θέμα από κάτω να είναι η απάντηση ενός δημάρχου. Γραπτή δήλωση. Δεν είναι σοβαρές καταστάσεις αυτές. Μια γραπτή δήλωση. Εντάξει τώρα. Γραπτή δήλωση, παρακαλώ, μια δήλωση σε μια κάμερα, σε ένα ραδιόφωνο, σε μια εφημερίδα. Ήμαρτον. Ήμαρτον. Αυτές τις εφημερίδες τις χρυσοπληρώνετε. Γιατί δεν δίνετε δηλώσεις εκεί οι δήμαρχοι? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καθόλου άξιοι συνάδελφοι υπάρχουν εκεί που ξέρουν να γράφουν και ξέρουν τι ακούνε. Ήμαρτον. Να κάνω εγώ μια πρόταση. Αν βγάλει... κάνετε μια πρόταση, να πάρουμε και στον κύριο Βαρουφάκη. Ναι, ναι. Να βγάλει ο δήμαρχος πόσα χρωστάει ο Δήμος, θα ξέρουν τι μας γίνεται. Τα οικονομικά. Γιατί αυτό τι είναι, κρυφό πάλι. Τι είναι, άλλη πληγή μου ανοίγεται τώρα. Εγώ τον έκανα ερώτηση και μου λέει υπάρχει λέει στη διάβια. Άκρη δεν βγάζει. Στη διάβια δεν υπάρχει το συνολικό χρέος. Τι θα κάτσετε τώρα, να κάνετε πρόσθεση από όλα τα νομικά πρόσωπα. Για να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Δήμος μας. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση. Δεν υπάρχουν όλα αυτά, γιατί υπάρχουν εδώ και εκεί και χιλιαδιό. Ξέρω έναν κύριο πάντως που ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται το διάβια. Αν θέλετε τη βοήθειά του, να το ζητήσετε. Ναι, το παίζει στα δάχτυλα το διάβια. Δηλαδή, βλέπει τον τίτλο της απόφασης και καταλαβαίνει τι γίνεται.